Ο έχων το γενικό πρόσταγμα. Γιώργο, λίγο τους προβολείς. Χαμηλώσε. Καλησπέρα. Χαίρε της πεζογραφίας το αμάραντο Ρόδον. Χαίρε της μυθιστορίας το εύωσμον Μήλο. Χαίρε της λογοτεχνίας ο Στήλος ο Κρατεός. Για να μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα εκφωνούνται στους ναούς οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο. Εδώ στον Ιαννό, ο Μέγας Λογοτόκος, Μένης Κουμανταρέας. Υπηρέτησε και υπηρετεί την ελληνική λογοτεχνία ως ωραίος λοχαγός. Σήμερα, με τον βαθμό πλέον του στρατηγού και ως επιτελάρχης, μιλάει για το χθες, για το τώρα και κόβει αζιμούθια καταστρώνοντας σχέδια για το μέλλον. Εκτός από την στρατιωτική του θητεία στον χώρο του βιβλίου, αφού δούλεψε μικρός σε κουρίο, έφτιαξε μια βιοτεχνία ιαλικών, έβαλε πολλά γκολ φορώντας τη φανέλα με το 9 και πολλά άλλα, συνηθίζει να περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας, την οποία δεν εγκαταλείπει βέβαια ποτέ, ως πλανόδιος αλπιγκτής. Συνήθεια που την κρατάει από την Σχολή Ευελπίδων. Από εκείνα τα χρόνια, βέβαια, αισθάνεται δύο φορές Έλληνας. Απόψε, μας τον παρουσιάζουν ανεβασμένοι στην κιβωτό του Νόε, όλη η συμμορία της άρπας που την αποτελούν. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος. Ποιητής και πεζογράφος πλέον, περιπέτειες σε τρεις σχεδίες από τις εκδόσεις Κέδρος. Όπως και ένα ακόμη βιβλίο του, η συμμορία των 13. Γιατί η συμμορία των παρουσιαστών απόψε είναι των 3. Θανάση Νιάρχος, δεν χρειάζονται σχόλια. Τελευταία εκδοτική δουλειά από τις δεκάδες, την οποία δεν μπορώ να δείξω γιατί είναι ογκώδης. Η σύγχρονη ερωτική ποιήση, πάντα στη συνεργασία, Αντώνης Φωστιέρης και Θανάση Νιάρχος, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ της ποίησης, για να θυμηθούμε ένα ακόμη βιβλίο του Μένη. Δίπλα του, ο Άγιος Μπράτσος. Θα προτιμούσαμε η κριτική να ακουστεί σαν μουσική, μιας και διακρίνεται για την σκληρή του αφή, εκδόσει Κέδρος, αλλά απόψε εδώ εμφανίζεται έτσι κι αλλιώς πρίμα βίστα. Επίσης, ο Μάνος Καρατζογιάννης, ο οποίος στην τελευταία του δουλειά που φέρει τον τίτλο «Μπλε Μελαγχολία» συμμετέχει ως ηθοποιός σε τρεις μονολόγους της Μάρος Δούκα, του Μάνου Ελευθερίου και του Μένη Κουμανταρέα, θα μας διαβάσει αποσπάσματα. Αφορμή για όλα αυτά, το τελευταίο βιβλίο του Μένη, «Η γυναίκα που πετάει». Γι' αυτό το λόγο έχει για πολύ λίγο ο Γιάννης Κοντός, ως εκπρόσωπος του Κέδρου. Καλησπέρα. Δεν θα πω πολλά λόγια. Εκ μέρους των εκδόσεων Κέδρου σας καλωσορίζουμε σήμερα. Θα είναι προσωπικά τα δύο λόγια που θα πω, γιατί εγώ θαύμαζα το Κουμανταρέα από πάρα πολύ μικρό παιδί και όταν γίναμε φίλοι, τον θαυμάζω ακόμα.
Τι να σας πω άλλο, τα βιβλία του μας έχουν μεγαλώσει, μας μάθανε πολλά πράγματα και κυρίως για μένα το θέμα της πόλης της Αθήνας με την αιμονή που έχει για τους ανθρώπους, τα κτίρια, τους δρόμους κτλ. Με συντροφεύσανε πολλά βράδια. Τον ευχαριστώ για όλα αυτά και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλάει πρώτος ο Άγης Μπράτσος. Σας καλωσορίζω στον αφηγηματικό κόσμο του Μένικου Μανταρέα. Ποιος ξέρει, ίσως αν χιόνιζε σήμερα, όπως τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, θα γινόμασταν άσπροι κι εμείς σαν τον Μπαρμπαγιανιό. Η άφηξή μας στο σύμπαν κάθε λογοτέχνη δίνει ερεθίσματα να χαρτογραφήσουμε εσωτερικά τοπία, να διευθετήσουμε τη σχέση μας με το αδιανόητο. Αυτό το σημαδιακό ταξίδι, είτε χιονίζει είτε όχι, μπορεί να το επιχειρήσει κανείς με οποιοδήποτε βιβλίο του Κουμανταρέα, γιατί όλα τα έργα του διακρίνονται από συνεκτικότητα, τόσο υφολογική όσο και θεματική. Στον πυρήνα της πεζογραφίας του βρίσκεται ο άνθρωπος. Εκείνο το άγνωστο πρόσωπο που προσδίδει στα πράγματα και στη φύση μας μια ανώτερη υπόσταση, γιατί τίνει τη ζωή με σκέψη και αίσθημα. Ο Ίμρε Κέρτες πιστεύει ότι το πραγματικό μέσο έκφρασης του ανθρώπου είναι η ζωή του. Αυτό φαίνεται έκδηλα και στην τελευταία συλλογή διηγημάτων του Κουμανταρέα. Κυριαρχούν μεν σε αυτά βιωματικά γεγονότα και πρόσωπα τα οποία καθόρισαν τον συγγραφέα, όμως εκείνος, με αφορμή την ιδιωτική του σφαίρα, δεν γράφει φυσικά για τη ζωή του, αλλά όπως σε όλα του τα γραπτά, μας μιλά ευρύτερα για την ύπαρξη. Αποκωδικοποιεί αρχαίγωνα ενίγματα. Ενίγματα όπως η μετέωρη σχέση που μας συνδέει με τον άλλο, οι αντιφάσεις που χρωματίζουν κάθε χαρακτήρα, η ακραία μας πορεία προς την ωριμότητα. Ο Κουμανταρέας δεν θα διαφωνούσε με την ομολογία του Φερνάντο Πεσόα ότι η ουσία του κόσμου δεν είναι η πρωτοτυπία, αλλά η ανανέωση. Έτσι, από τα μηχανάκια κιόλας, ο θεματικός άξονας των βιβλίων του παραμένει σταθερός και το ζητούμενο ένα. Με χειρισμούς εξαίσιους, να τον ανανεώνει κάθε φορά. Σε όλα του τα κείμενα συναντάμε πρόσωπα που πιάνουν τον εαυτό τους λυπημένο και ένοχο, σαν κάτι να τους έλειψε από παλιά, κάτι αναντικατάστατο. Όπως διαλύονται οι χήμερες, πέφτουν τα οράματά τους και σκοτώνονται. Τη μέρα κινούνται στο άπλετο φως της κοινωνίας και τη νύχτα βρίσκονται ξαφνικά στο σκοτεινό κατώγιο των αισθήσεων. Είναι για αυτούς ο χρόνος τέλεια καταστροφή, η χρυσή επιφάνεια με τους λαμπερούς οροδείχτες και μέσα τα γρανάζια σκουριασμένα. Πονάνε από μια φυσική και αναπότρεπτη αιτία, γιατί ζούνε με μεταχειρισμένα αγγίγματα. Όπου και να στραφούν, αντικρίζουν καθρέφτες που δυναμώνουν την απουσία. Οι καθρέφτες έχουν μια ιδιάζουσα λειτουργία στα μυθιστορήματα του Κουμανταρέα. Δεν μεγαλώνουν το χώρο. Επάνω τους ανακλώνται συνειρμοί, επιθυμίες, κρυφές αμφιβολίες, το πέρασμα του χρόνου. Και όταν κανείς αναρωτιέται τι ώρα είναι, το είδωλό του απαντά. Ό,τι ώρα ήταν δυστυχώς πάντα, είτε πολύ νωρίς, είτε πολύ αργά. Πρόκειται για πρόσωπα που φοβούνται μη σε κάποιον από όλους τους καθρέφτες μια μέρα χαθούν. Γι' αυτό γελάνε στη στυπνή επιφάνεια, με την ελπίδα να τους κάνει ένα νόημα φιλικό. Καθρεφτίζονται σαν να θέλουν να βεβαιωθούν για την αρτιμέλεια του κορμιού τους. Και ξαφνικά βλέπουν μέσα τους κακόφημους δρόμους. Μισοσκόταδο.
Μια γυναίκα λιπόσαρκη, κιλοτάκι ξεχυλωμένο, πεσμένα στήθια. Κάθεται κι αυτή μπρος σε ένα ραγισμένο καθρέφτη, δοκιμάζοντας ένα ψεύτικο κολιέ. Με την είσοδο των πελατών, αφήνει το κολιέ να της πέσει. Αλήθεια. Βίωσαν ποτέ μια τέτοια σκηνή ή μήπως την έζησαν σε ένα μυθιστόρημα? Δεν μπορούν να θυμηθούν. Ίσως γι' αυτό ζούνε με χάπια και οι φράσεις τους μυρίζουν νικοτίνη. Καμιά φορά σκέφτονται να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, να μείνουν εκεί με ψεύτικο όνομα, σαν να παίζουν σε ταινία του Αντωνιώνη. Είναι σημαδεμένοι από μια φράση που τους ψιθύρισαν κάποτε. Η ευτυχία είναι μια λέξη που υπάρχει στα λεξικά. Κατά βάθος, τους αρέσει κάθε τι που δει, που βουλιάζει. Ακόμα και η νύχτα είναι ένα πέλαγος που διασχίζουν με βυθισμένη τη συνείδηση. Ό,τι έχει απομείνει από τα παλιά και λησμονημένα, τις διαδηλώσεις περασμένων δεκαετιών, τα κλόμπ που βαρούσαν στο ψαχνό, τα υπόγεια στην ασφάλεια τις νύχτες, τους έχει αφήσει μια γεύση σκουριάς, αυτήν που πιάνουν τα ύφαλα στα πλοία, οι στριφογυριστές σκάλες στα παλιά σπίτια. Ακούνε από παντού ότι χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Αλλά υπομονή και χρόνος είναι αυτά που τους ακάτεψαν τόσο καιρό. Αν λυπούνται για κάτι, είναι γιατί δεν έμαθαν αυτό που θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα μαθήματα στη ζωή, να διαλέγουν τους ανθρώπους που τους περιστοιχίζουν. Γιατί όλο προσπαθούν να νιώσουν κάτι που δεν το έχουν, όπως τα σχολίασε και η Βιρτζίνια Γούλφ. Έτσι, ο άλλος έχει πάντα κάτι από το άπιαστο, το φευγαλαίο, που τα όνειρα και οι αυταπάτες συντηρούν. Δεμένοι και εξαρτημένοι από οικογένειες, πώς να είναι αυτάρκης? Είναι πρόσωπα που ξέρουν τι κάνουν, μόνο που δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Χαρακτήρες με μια έμφυτη εξάρτηση, την νεότητα. Διότι οι άνθρωποι ζουν μια φορά, όταν είναι νέοι ή αρκετά νέοι. Έπειτα, όλα τα άλλα που έρχονται, τους είναι ξένα. Και όλη η αγωνία είναι να γίνουν όρημοι, χωρίς να χάσουν την πρώτη δροσιά. Θέλουν να γίνουν σοφοί, μαζί και αθώοι. Γίνεται. Κι όμως, υπήρξαν κάποτε ευτυχισμένοι, μα η ευτυχία είναι μια κατάσταση που τη φτιάχνεις εκ των υστέρων, με το μυαλό. Το πέρασμά τους από τη ζωή εξαγνίζεται, γίνεται λυτρωτικό για τον αναγνώστη. Ο θαυμαστός τρόπος που οι λέξεις ξετυλίγονται μας λύνει από τα δεσμά με τα οποία η μοίρα έχει καθυλώσει και εμάς τους ίδιους. Ο κουμανταρέας θέλγεται από καταστάσεις και πρόσωπα που έχουν φτάσει στα ύψη μιας θριαμβευτικής απελπισίας. Πιστεύει ότι κάθε πλάσμα στο σύμπαν δικαιούται μια περίοδο χάριτος, μια στιγμή αποκάλυψης, ένα διάστημα στη διάρκεια του οποίου τα πράγματα του φανερώνονται στην πρωτεϊκή τους μορφή. Ίσως γι' αυτό ο θείασός του σωπαίνει. Ίσως γι' αυτό ο θείασός του και όταν σωπαίνει, είναι οι σιωπές του σαν τα παλιά βιολιά μέσα σε σκονισμένες θήκες. Να μην μας διαφύγει. Τα δομικά υλικά του κουμανταρέα δεν είναι μόνο ο εσωτερικός ρυθμός των φράσεων, αλλά και η έμεση επίδραση της κλασικής κυρίως μουσικής που συχνά ενσωματώνει στα έργα του. Γράφει για να αναδείξει το μουσικό χαρακτήρα της φύσης και της πραγματικότητας, όπως θα έλεγε και ο Γιώργος Χειμωνάς. Όσο για τις ίδιες τις λέξεις, πηγάζουν αβίαστα από ένα λόγο που ακούγεται τόσο στα